Δηλαδή, η έννοια της ισονομίας. Της ισονομίας και της αμεροληψίας. Αυτό που λένε impartial trial, η απροσωπόληπτη κρίση. Το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Η αμερόληπτη διαδικασία λέει δεν θα χαριστεί στο δυνάστη, δεν θα δικήσει το φτωχό, αλλά κατά την ίδια έννοια δεν θα δικήσει και το δυνάστη από την προκατάληψη του φτωχού. Ναι, επειδή τα είχαν πτωχός αυτός, θα πρέπει να το συμπαθήσει. Μπράβο. Οπωσδήποτε. Μπράβο. Ναι. Είναι οι βασικές αρχές της Βίβλου, οι οποίες πέρασαν εμέσως και στο Αμερικανικό Σύνταγμα. Σύνταγμα, όπως το λες. Διότι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο καθένας ότι στο Καπιτόλιο υπάρχουν οι μεγάλοι νομοθέτες σε αγάλματα και το πρώτο και το καλύτερο, την καλύτερη θέση την έχει ο Μωυσής. Για αυτούς είναι ο μεγαλύτερος νομοθέτης. Παρ' όλα αυτά, αγαπητέ Χρήστο, ενώ ο Μωυσής θεωρείται ο μεγαλύτερος νομοθέτης και στη Βίβλο παίζει το κεντρικό ρόλο, έρχονται σήμερα κάποιοι επίδοξοι διαφωτιστές, υποτίθεται, και μας λέγουν ότι υπάρχουν κρυμμένα, θαμμένα μυστικά στη Βίβλο, θα τα ανασύρουν αυτοί και θα αποδείξουν ότι δεν τα λέγει καλά η Βίβλος τόσα χρόνια που τα διαβάζαμε, επί χιλιάδες χρόνια οι χριστιανοί, και όλοι οι σοφοί ερευνητές, οι οποίοι έκυψαν τον αυχένα τους με ευλάβεια και σεβασμό, και μεγάλοι επιστήμονες, πώς τα έχουμε πει. Και οι αντιρρησίες ακόμη, αλλά οι καλόπιστοι. Ναι, οι καλόπιστοι ακόμη. Να πούμε τι είχε πει ο Μέγας Ναπολέων, ότι λέει, η Βίβλος είναι, λέει, δεν είναι ένα απλό βιβλίο, είναι μια ζωντανή οντότης με δύναμη να κατακτά τους αντιπάλους της. Ναι. Λοιπόν, όλοι οι καλόπιστοι τελικά πίστηκαν ότι εδώ υπάρχουν βασικές αλήθειες και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται αλλού. Έρχονται λοιπόν κάποιοι σύγχρονοι διαφωτιστές και για να μην πάω μακριά, κρατάω στα χέρια μου εδώ απόκομα της εφημερίδας από τα Νέα που είναι πρόσφατη. Είναι Σαββατοκύριακο 19-20 Μαρτίου. Και αναφέρεται ότι κάποια κυρία Ελληνίδα μάλιστα, που λέγεται Φραντζέσκα Σταυρακοπούλου, ετοιμάζει, λέει, εκπομπές στο BBC για να αποκαλύψει τα θαμμένα μυστικά της Βίβλου. Και μεταξύ των θαμμένων μυστικών είναι ότι Μωυσής δεν υπήρξε. Ότι ο Θεός, λέει, δεν είναι Θεός αρσενικού γένους όπως τον πιστεύουμε. Φυσικά η Βίβλος δεν λέει ότι είναι αρσενικού γένους ο Θεός, δεν είναι άφυλος. Αλλά είχε και σύζυγο, την περίφημη Ασερά των Φινίκων. Και άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία μπορεί κανείς να διαβάσει έτσι περιπτικά για να δει και να θαυμάσει κανείς. Τι να πρωτοθαυμάσει? Να πρωτοθαυμάσει, ας το πούμε, την θελημένη άγνοια, την διαστρέβλωση, δήθεν την επιτιδιότητα ότι μπορεί και ξέρει να αποκαλύψει πράγματα τα οποία επί χιλιάδες έτη δεν τα ανακάλυψε κανείς και τα ανακαλύπτουν τώρα. Διότι αυτά βέβαια τα πράγματα, δηλαδή αυτοί οι σχισμοί, είναι νομίζω, κατά την επικέστερη έκφραση, είναι ισχυρισμοί ασύστατοι, αναπόδεικτοι, και όταν καθίσουμε να τα βάλουμε. Τι πάνω από όλα, ανύπαρκτα. Ναι, και παροδιγητικοί και παραπλανητικοί. Θέλω πριν να μιλήσω για τον Μωυσή, γιατί όπως είπαμε είναι ο μεγάλος νομοθέτης, ιδρυτικό πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, να πω κάτι σχετικά με αυτόν τον ισχυρισμό ότι δήθεν οι Εβραίοι πίστευαν και σε μια γυναικεία θεότητα που ήταν σύζυγος του Θεού. Στηρίζεται στην άποψη ότι υπήρχε η λεγόμενη Ασεράχ, η Ασέρα, την οποία είχαν σαν θεότητα οι Φίνικες και οι Χαναναίοι, και αυτή η θεότητα πράγματι ανακαλύφθηκε σαν με μια μορφή γλυπτή, αλλά πολλές φορές ελατρεύεται σαν ιερό στήλος. Λοιπόν, πράγματι το βιβλίο των Βασιλέων και των Χρονικών και αλλού οι προφήτες μιλούν για αυτή την Ασερά, αλλά πώς μιλούν? Δεν λένε ότι είναι σύζυγος του Θεού. Σαν σύζυγο του Θεού Βάλ την πίστευαν οι Φίνικες και οι Χαναναίοι και οι Αμοραίοι και οι Γερασαίοι κλπ. Και όλοι αποτρέπει αυτοί τους Ισραηλίτες. Τους αποτρέπει να έχουν καμία σχέση με αυτούς. Τώρα, αν βρέθηκαν, εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια βέβαια, γιατί εδώ γίνεται όλη η συζήτηση, βρέθηκαν κάποια κείμενα και κάποια γλυπτά που ομιλούν και λέγουν ότι ο Γιαχβέ ο Θεός του Ισραήλ και η Ασερά η σύζυγος αυτού. Αυτό το πράγμα που βρέθηκε, που είναι ας πούμε του 700 π.Χ. ή ξέρω εγώ του 500 π.Χ. είναι ένδειξη της βαλολατρίας και της λατρείας την οποία είχαν εκπέσει κάποιοι Ισραηλίτες. Δεν αποδεικνύει ότι ο λαός Ισραήλ σαν πιστός λαός της Διαθήκης ή οι προφήτες ή αυτό το οποίο διδάσκει η Βίβλος είναι αυτό, αλλά αποδεικνύει το αντίθετο, δηλαδή ότι εξέπεσαν στην ιδωλατρία και θέλησαν να κάνουν σύζευξη του αληθινού Θεού της Βίβλου με ένα είδωλο. Θα μου επιτρέψεις εδώ πάλι να κάνω, συγγνώμη, μία. Έχουν ασχοληθεί πολλοί μελετητές με αυτό. Και ακριβώς αποδεικνύει αυτό που λες εσύ και όχι αυτό της κυρίας. Θα αναφέρω έναν που δεν ήταν τόσο θρήσκος, με την καλή έννοια ο άνθρωπος, όχι,
ο Μακαρίτης ο Ανδρέας Λεντάκης σε ναι, ένα ναι, καταπληκτικό ναι. του έργο για την Ιερή Πορνεία αναφέρει ακριβώς και λέει ότι οι Ισραηλίτες είχαν ένα βίο ακορντεών, έτσι το λέει κατά λέξη. Ενίοτε πιστεύουν και λατρεύουν τον ένα τον αληθινό Θεό και ενίοτε υπό την επίρρεια των γειτονικών λαών, των Χαναναίων κλπ. Παρασύρονται στην ειδωλολατρεία. Εκεί είναι αυτά τα κείμενα αυτού του είδους. Και εκεί αναφέρονται. Και εκεί αναφέρονται. Έτσι, όχι σωστά. Ότι αν λοιπόν έρχεται αυτό να μας το εμφανίσει ως το μεγάλο μυστικό που ήταν θαμμένο και το ανακάλυψε αυτή η κυρία. Κομίζει γλάφκα της Αθήνας, τίποτα περισσότερο. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Αυτά, επιπλέον δε οι προφήτες είναι κάθετοι και πύρινοι εναντίον αυτής της λατρείας. Και αυτών των τακτικών, διότι εάν πούμε και τι γινότανε, ποια ήταν αυτή η λατρεία, θα φρίξει ο κόσμος, αλλά η Βίβλος πάλι είναι σεμνή. Έτσι. Δεν απαγορεύει τη λατρεία αυτή, χωρίς να εξειδικεύει σε τι συνίστατο αυτή η λατρεία που την απαγορεύει και την τιμωρεί και την κατακαίει. Ευτυχώς βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα που δείχνουν τι ακριβώς ήταν αυτό. Παρακαλώ. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ σωστή η παρατήρηση και η παρατήρηση του Λεντάκη βεβαίως ότι έτσι είναι η Ιερή Πορνεία. Είναι το βιβλίο ναι, του Ιερή Πορνεία το οποίο είναι καταπληκτικό. Ακριβώς εκεί όλη αυτή η λατρεία του Βάλ, της Αστάρτης και της Ασερά που αναφέρεται στη βίβλο Ιερός Στήλος ή Ιερές Στήλες με Ήτα αναφέρονται σε αυτά τα εξαχρονικά στοιχεία λατρείας που ήταν σε υψηλούς τόπους και τους οποίους οι προφήτες καταδίκαζαν για την λατρεία αυτή. Στα υψηλά, λέει. Στα υψηλά, εκεί, τόπους, ναι. Υψηλούς τόπους. Εκεί που γινόταν η λατρεία. Τώρα έρχομαι σε ένα άλλο σημείο. Λέγει τώρα αυτή η κυρία ότι τάχα για τον προφήτη Ηλία ότι έγινε μία, ας το πούμε, ένα επεισόδιο με κάποιες αρκούδες κλπ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει μεγάλο, ας το πούμε, μεγάλη ή άγνοια του πράγματος, γιατί αυτό το περιστατικό δεν αναφέρεται στον προφήτη Ηλία. Σύγχυση. Αναφέρεται στον προφήτη Ελισέ, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω, αν τώρα τέτοιοι άνθρωποι έρχονται να μας υποδείξουν κρυμμένα μυστικά της βίβλου, που συγχαίουν γνωστά περιστατικά, από εκεί και πέρα έχουμε επιφυλάξεις. Ας έρθουμε όμως, in media res, όπως λέμε οι νομικοί, στο κύριο θέμα που λέγει ότι είχε κάνει μια προηγούμενη εκπομπή στο. Προτού μας το πεις αυτό, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να κάνουμε διάλειμμα για να, για να έχουμε την ενότητα. Σωστά, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμεθα και πάλι.